Βρισκόμαστε σε μια, στην άσχημη θέση να πρέπει να κατηγορήσουμε τον συνάδελφο. Παρ' όλα αυτά, θα πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας και το κατηγορητήριό μας θα στηριχθεί σε τρεις κύριους άξονες. Σε πληροφορίες από το ιστορικό της ασθενούς ή από τις διαγνωστικές εξετάσεις οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν που θεωρούμε ότι δεν ερμηνεύτηκαν επαρκώς, σε ανεπαρκή διαγνωστική διερεύνηση της ασθενούς, όπως επίσης και σε λυπή ενημέρωσή της για τις θεραπευτικές επιλογές και ακόμα και σε λανθασμένη επιλογή της θεραπευτικής επιλογής. Παραδίδω στον νεαρό συνάδελφο που θα τα αναλύσει. Κύριοι συνάδελφοι, κύριοι καθηγητές, κύριε Πρόεδρε, καλημέρα και από μένα. Είναι όντως άχαρος ο ρόλος να καταδείξεις κάποιους λάθος χειρισμούς που γίνανε στη διαχείριση του περιστατικού. Και πάντα ο επόμενος έρχεται να αποδειχθεί σοφότερος από τον γιατρό που πραγματικά διαχειριζόταν ένα περιστατικό εκείνη τη στιγμή. Οφείλουμε όμως να υπερασπιστούμε και μια 68χρονη κυρία, την κυρία Αναστασία, η οποία βγήκε από το σπίτι της, κατέφυγε στον ουρολόγο, ευαισθητοποιημένη για το πρόβλημά της και αναζήτησε μια λύση. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτό το πρόβλημα ταμπού, κρατούσε πολλές κυρίες τις προηγούμενες δεκαετίες στο σπίτι και ζούσαν με αυτό το πρόβλημα με μια κακή ποιότητα ζωής. Άρα οφείλουμε τουλάχιστον για τη διαχείριση τέτοιων περιστατικών και για την ορθολογικότερη διαχείρισή τους να είμαστε πιο προσεκτικοί. Έγινε σωστή όντως ερμηνεία του ορδυναμικού ελέγχου. Θα δούμε το διάγραμμα και θα σχολιάσουμε επιτόπου επιμέρους σημεία. Ποιο ήταν το κυρίαρχο στοιχείο στην ακρά της κυρίας? Ήταν στρες, ήταν έπηξη, ήταν και τα δύο μαζί? Ήταν αρκετή η ουροδυναμική διερεύνηση με κυστηματομερία πλήρωσης και μελέτη πίεσης ροής? Αξιολογήθηκε σωστά το υπολοιπόμενο μεταούρησης? Παρατηρούμε το διάγραμμα, πάνω στο οποίο μπορούμε να κάνουμε διάφορα σχόλια. Καταρχήν υπάρχουν διαταραχές στην πίεση του εξωστήρα, πάρα πολύ συχνές και μεγάλων πιέσεων. Είναι κλινικά σημαντικές γιατί συνοδεύονται οι περισσότεροι από αυτές από έπηξη. Η έπηξη είναι εξίσου σημαντική, αν όχι το σημαντικότερο στοιχείο από αυτή τη προσπάθεια. Παρουσιάζεται υπερλειτουργία και στο πυελικό έδαφος, αφού παρατηρούμε ότι υπάρχει σύσπαση στην ηλεκτρομοιογραφία και αυξημένη ενδοκυλιακή πίεση κατά τη φάση εξώθησης. Πιθανολογούν λοιπόν από την παρατήρηση του ουροδυναμικού ελέγχου ότι υποκρύπτεται και μια νευρολογική διαταραχή, κάποια βλάβη, άρα τα πράγματα δεν είναι πολύ ξεκάθαρα και η απόφαση ενός χειρουργείου δεν είναι πολύ εύκολη. Το υπολοιπόμενο μετάουρηση είναι αρκετά σημαντικό. Σε μια κίστη που μπορεί να υποδεχτεί το πολύ 130 ml, όπως είδαμε από τα κλινικά δεδομένα χθες, μια πολύ μικρή κίστη με έντονα στοιχεία της επιτακτικότητας, υπήρχε ένα υπολοιπόμενο ούρον περίπου στα 100 ml. Δηλαδή, ουσιαστικά η μισή κίστη παρέμεινε με περιεχόμενο. Παρατηρείται ανεπαρκής διάρκεια συστολής του εξωστήρα. Ο εξωστήρας αναπτύσσει κάποιες πιέσεις, όχι όμως την κατάλληλη διάρκεια για να γίνει πλήρης εξώθηση του περιεχομένου της κίστης. Είναι γνωστό από τη βιβλιογραφία ότι η υπερλειτουργία υψηλών πιέσεων δίνει φτωχότερα αποτελέσματα στην έκβαση ασθενούς με τέτοιου είδους μεικτή τύπου ακράτεια. Γνωστό επίσης στη βιβλιογραφία ότι η χάλαση της ουρήθρας προηγείται τη σύσπαση του εξωστήρα και σε ένα ποσοστό 90% υπάρχει πιθανότητα διόρθωσης υπερλειτουργίας στο εξωστήρα με χειρουργείο. Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας με αρκετές μελέτες που μπορούν να υποστηρίξουν, βλέπουμε ότι η μεικτή ακράτεια είναι δυσμενής προγνωστικός παράγοντας για την επιτυχία επεμβάσεων με ταινίες ηλεύθερες τάσεις. Και αν μη τι άλλο, αυτό θα πρέπει να τονιστεί πριν από αυτή την επιλογή, πριν να αποταθεί αυτή η επιλογή στην ασθενή, ώστε να μην βρεθεί προεκπλήξεως. Η γνώμη μας είναι ότι έπρεπε να συμπληρωθεί ο ουροδυναμικός έλεγχος με εξετάσεις ίσως πιο εξειδικευμένες, αλλά έπρεπε να γίνει σε συγκεκριμένη περίπτωση μια προφιλομετρία ουρήθρας. Ίσως ένα βιντεοδραμικό έλεγχο για να δούμε όλη τη λειτουργία και απεικονιστικά του κατώτερου ορυπητικού ή εναλλακτικά μια δυναμική απεικριτική κίστη ορυθρογραφία. Η γνωστή κατηγούσα και στο γραφείο όπως την παρουσιάζουμε όλοι στην κλινική πράξη. Ακόμα όμως και αυτή τη δυνατότητα να μην έχουμε, θα πρέπει να δώσουμε έμφαση σαν κλινική γιατί στο ιστορικό. Καταρχήν, πρέπει κάθε ασθενής που αξιολογείται σε ένα ιατρείο ακράτειας όταν βλέπει έναν ουρολόγο, να δίνει κάποια στοιχεία. Ας χρειαστεί και δεύτερο και τρίτο και τέταρτο ραντεβού. Πρέπει να έχουμε ένα ημερολόγιο ούρησης, να δούμε τη συχνότητα των ουρήσεων, τον όγκο σε κάθε ούρηση, τα επεισόδια της νυκτουρίας, τον όγκο των ούρων που βγάζει σε κάθε ούρηση.
έχουν την εντύπωση ότι δεν δόθηκε αρκετή έμφαση στο ιστορικό. Ακόμα και οι καθημερινές συνήθειες του ασθενούς, η λήψη των υγρών, η λήψη αφεψιμάτων, τσάι, καφέ, αναψυκτικών. Γιατί υπάρχουν ασθενείς πραγματικά που στην προσπάθεια να αποφύγουν τη λιθίαση κάνουν υπερβολές στη λήψη των υγρών. Και αυτό επιδεινώνει και επιτείνει το πρόβλημα της ακράτειας και της έπηξης. Να σημειώσουμε ότι πρόκειται για μια κυρία 68 χρόνων που είναι η κλασική Ελληνίδα, καλή νοικοκυρά, όπου εμφανίζει ένα δείκτη μάζας σώματος αρκετά υψηλό, μια παχύσταρχη γυναίκα. Και πολλές φορές, σε αυτές τις περιπτώσεις, η πρόταση του χειρουργείου, αν δεν έχουν προηγηθεί συντηρητικά μέσα αντιμετώπισης, δεν είναι ο καλύτερος. Αναφέρθηκε από το ιστορικό ότι η ασθενής παρουσίαζε ως φυαλγία επεισόδια ριζίτητας και ως φυσιαλγίας που την καθιστούσαν ουσιαστικά μερικές φορές ανάπηρη, να χρησιμοποιήσω την ακραία έκφραση, όταν χρειαζόταν μπαστούνάκι ή και πι ακόμα για τις καθημερινές δραστηριότητες. Άρα δεν είναι ο ιδανικός ασθενής για να του διορθώσει απλά μια ακράτεια. Δόθηκαν πληροφορίες κατά την ούρηση, μιλώντας για την υπαισθησία της ουρήθρας, που έπρεπε να δοθεί αντίστοιχη βαρύτητα. Το υπολοιπόμενο μετά ούρηση, θα μείνω σε αυτό, μια γυναίκα να κρατάει στην κύση σε 100 ml ούρων, σίγουρα είναι πολύ προβληματικό. Και αυτό χρήζει περαιτέρω ελέγχου. Γνώμη μας λοιπόν ήταν ότι θα έπρεπε, πέρα από την αδρή νευρολογική εξέταση που έγινε και διαπιστώθηκε αυτή η χάλαση του πυλικού εδάφους, που πολλές φορές τη συναντάμε σε αυτές τις ηλικίες, μετά από δύο φυσιολογικούς δεκτούς, μετά από τα περιττά κιλά, η γνώμη μας είναι ότι θα έπρεπε να ζητηθεί η τοποθέτηση ενός ειδικού νευρολόγου, ίσως και ενός ορθοπαιδικού, για να εκτιμηθεί η βαρύτητα όσον αφορά των ριζητικών αυτών ενοχλημάτων. Και για τον έλεγχο της τονικότητας του πυλικού εδάφους έχει αποδείξει η φυσικοθεραπεία το ρόλο της στην βελτίωση της τονικότητας. Όλη η αίσθηση που έμεινε στο ακροατήριο χθες, παρουσιάζοντας το συγκεκριμένο περιστατικό, είναι ότι δεν καταλήξαμε σε μια διάγνωση. Δεν μας καλύπτει η μεικτού τύπου ακράτεια. Ναι, έχουμε ένα δυναμικό έλεγχο σίγουρα με επεισόδια ακράτειας από προσπάθεια και οπωσδήποτε μια υπερηλεκτρικότητα εξωστήρα. Αρκεί όμως αυτό. Εμείς καταλήξαμε. Δεν θα πούμε σήμερα ότι δεν χειρουργείται μια κυρία που έχει μεικτού τύπου ακράτεια και φυσικά και χειρουργείται. Θα χειρουργηθεί όμως η κυρία Αναστασία, η συγκεκριμένη ασθενής με το συγκεκριμένο ιστορικό και τα συγκεκριμένα προβλήματα όπως παρουσιάστηκαν. Η αίσθηση λοιπόν ήταν ότι δεν έχουμε απλά μια μεικτού τύπου ακράτεια, υποκρύπτεται και κάτι περισσότερο και φυσικά όταν έχουμε ένα υπόβαθρο νευρολογικού προβλήματος, φυσικά η πρόγνωση του αποτέλεσμα του χειρουργείου δεν θα είναι το καλύτερο δυνατό. Πιστεύω λοιπόν ότι οι θεραπευτικές επιλογές που προτάθηκαν δεν είναι καλύτερες δυνατές και η ενημέρωση του ασθενούς ήταν προβληματική. Ίσως θα έπρεπε να δοθεί περισσότερη έμφαση σε όλες τις επιλογές. Μην υποτιμούμε τις καθημερινές συνήθειες της ασθενούς. Αυτό που προανέφερα, την πρόληψη υγρών και τις συνήθειές της. Είδες το πρώτο slide που την παρουσιάσαμε στο ιστορικό χθες, την είδαμε με ένα ποτήρι καφέ. Αυτό έδωσε ήδη κάποια στοιχεία. Είναι μια κυρία αγχωμένη, είναι μια κυρία που έχει διαταραχθεί κοινωνικότητα. Αλλά πρέπει να γίνουν συστάσεις στα πιο αυτονόητα πράγματα που κάποιος ασθενής δεν τα αντιλαμβάνεται. Είναι μια ασθενής που ζει 5 χρόνια με το πρόβλημά της. Ας καθυστερήσει και 6 μήνες η οριστική θεραπευτική, αν είναι και χειρουργική επιλογή. Θα μπορούσε λοιπόν αυτό το εξάμεινο να είναι πολύ αποτελεσματικό για αυτήν, αν χάσει κάποια κιλά. Θα υπάρχει διαφοροποίηση με όλη αυτή την αλλαγή στον τρόπο ζωής. Εγώ πιστεύω πως ναι. Εργασίες το υποστηρίζουν πως ναι. Υπάρχουν πλέον εξειδικευμένοι φυσικοθεραπευτές με πολύ καλή γνώση του αντικειμένου που δίνουν θαυμάσια αποτελέσματα σε επιμέρους εκγύμναση μυϊκών ομάδων. Και θα επικαλεστούμε φυσικά και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας, τις ανανεωμένες από το Μάρτιο 2009, πριν από 2 μήνες, που ουσιαστικά για πρώτη γραμμή θεραπείας δίνουν έμφαση και στην αλλαγή του τρόπου ζωής και στα συντηρητικά μέσα αντιμετώπισης. Είμαστε σίγουρα χειρουργοί ουρολόγοι, αλλά για την καλύτερη έκβαση κάποιων περιστατικών, ίσως θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο συγκρατημένοι. Πολύ σωστά προτάθηκε στην ασθενή αντιμουσκαρινικό. Ίσως η πρώτη επιλογή της δαρυφερακίνης να μην ήταν η καλύτερη, γιατί οι μελέτες δεν την έχουν στην αποτελεσματικότητά της τόσο ψηλά όπως κάποιες άλλες επιλογές. Προτάθηκε η συμπληρωματική σχήμα με δουλοξετίνη. Το είδαμε να δίνεται στα 20 μιλιγκράμμα επί 2. Δεν θεωρούμε ότι αυτή είναι την τροποποιημένη δόση. Δεν θεωρούμε ότι αυτό θα είναι το αποτελεσματικό. Παίζουμε λεπτομέρειες. Οι λεπτομέρειες όμως κάνουν διαφορά. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να επιμείνουμε στην αλλαγή των αντιχολινεργικών. Έως και 3 μπορούν να δοκιμαστούν από αυτά που έχουν αποδείξει την αξία της μέσω μελετών. Η χειρουργική επιλογή. Το κατάλληλο χειρουργείο, η επιλογή του συγκεκριμένου χειρουργείου ήταν όντως η καλύτερη.
Η βιβλιογραφία υποστηρίζει ότι η διαθυρουργική ταινία ελεύθερη τάση δεν βελτιώνει τον χρόνο προειδοποίηση και άρα την επιτακτικότητα ούρησης, που έρχεται και πολύ πιο κοντά στον αφιένα. Αν μη τι άλλο, το TVT, το οποίο είναι γνωστό ότι αναρτεί τη μεσότητα τη ουρήθρα. Προτάθηκαν άλλοι τύποι χειρουργικών επεμβάσεων, εφητεύματα, embalming agents, η κολποανάρτηση που ήταν ο χρυσό κανόνα μέχρι πριν από 10 χρόνια. Η υποαφιενική θέση ταινία πιστεύουμε ότι όντω μπορεί να έχει καλύτερα αποτελέσματα. Ακόμα και ένα πολύ μεγαλύτερο χειρουργείο μεγαλύτερη βαρύτητα δεν αποκλείεται συγκεκριμένη ασθενή. Με πολλή σκέψη, με πολύ φιδό, αλλά η μεγεθυντική και η ιστοπλαστική, η καταμητρόφανη ουρυθρόκληση σε μια ασθενή που δεν μπορεί να υποδεχτεί παραπάνω από 150 ml, δηλαδή μισό ποτήρι νερό, έχει δυνατότητα να υποδεχτεί η κύση της. Η κυστοπλαστική δεν είναι απίθανο σε ένα συγκεκριμένη περίπτωση. Θα κλείσω με τις. Όσον αφορά την τεκμηρίωση και την υποστήριξη της θέσης μας, με την, όπως είπαμε, αναθεωρημένη πλέον κατεύθυνση που δίνουν η ομάδα που ασχολήθηκε και ανέτρεξε σε όλη τη βιβλιογραφία, που δεν μπορεί να γίνει σίγουρα στα πρώτα 5 λεπτά που έχουμε στον χρόνο μας, αλλά βλέπουμε ότι στη μεικτού τύπου ακράτεια, και είναι πάρα πολύ ξεκάθαρα πλέον, ότι ο χειρισμός δεν θα πρέπει να γίνεται ούτε με προσωπικές εκτιμήσεις, ούτε με βεβαιασμένες αποφάσεις. Θα πρέπει να γίνεται πολύ μεθοδευμένα και θα πρέπει να δίνεται όλο το περιθώριο στην ασθενή με συντηρητικά μέσα αντιμετώπιση να δούμε πραγματική διαφορά. Lifestyle interventions, διαφοροποίηση στον τρόπο ζωής. Ασκήσεις των μειών του πυλικού εδάφους σε συνεργασία με τον κατάλληλο φυσικοθεραπευτή. Επανεκπαίδευση της κύστης. Επιμένουμε κάθε φορά στα ιατρία κράτειας ότι ο ασθενής θα πρέπει να ξαναβάλει σε μια ρέγουλα την κύστη του. Μια κύστη η οποία εκδηλώνεται και ουρεί όποτε τη έλθει, θα πρέπει να αποκτήσει έναν αυτοέλεγχο και αυτό μπορεί να γίνει με πολύ μεγάλη πειθαρχία και χρειάζεται ένα διάστημα περίπου 3 μηνών. Βδομάδα με τη βδομάδα να μπορέσουμε να τις προσθέσουμε κι άλλο όγκο στη δυνατότητα της ευεδοτότητάς της. Και φυσικά σωστά δόθηκε και το σχήμα της ντουλοξετίνης με τα αντιμοσκερινικά, το οποίο φαίνεται να μην απέδωσε, ίσως γιατί δεν δόθηκε σωστά. Το χειρουργείο δεν αποκλείεται, όπως βλέπουμε στις διαφάνειες. Αυτή είναι η αρχική διαχείριση που κάνουμε σε κάθε ασθενή που έρχεται με ακράτεια ούρων και παραπονίδια ακράτεια ούρων και υπάρχει και πιο εξειδικευμένη αντιμετώπιση. Επιμένουμε ότι στην περίπτωσή μας δεν πρόκειται για μια απλή ακράτεια ούρων. Δεν είναι μια απλή μεικτού τύπου ακράτεια. Το γεγονός ότι παραμένει πόλημα ούρων την κάνει σύνθετη την περίπτωση, αρκετά ενδιαφέρουσα και σίγουρα όχι απλή. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν θα κατηγορούσε κανένας να προχωρήσει ο γιατρός και σε ένα ενδοσκοπικό έλεγχο, σε μια κυστεοσκόπηση. Γιατί πραγματικά αυτό το υποκυστικό κόλλημα δεν έχει ερμηνευτεί, δεν μας απαντήθηκε. Έστω η ορθοκή λίγη τη συμμετοχή της, αλλά τι άλλο συμμετείχε. Και βλέπουμε λοιπόν ότι προχωράμε σε ένα δεύτερο αλγόριθμο χειρισμών δύσκολων περιστατικών, την εξειδικευμένη αντιμετώπιση ασθενών με ακράτεια. Εμείς πάμε στη δικιά μας περίπτωση της μεικτού τύπου, όπου και πάλι βλέπουμε τη μεγάλη έμφαση στη συντηρητική αντιμετώπιση, αλλά και τις προτάσεις για εναλλακτικές μορφές θεραπείας. Η έχυση της τοξίνης, botulinum botox, που φαίνεται να έχει εφαρμογή και καλά αποτελέσματα, και ο κ. Αποστολής το γνωρίζει καλύτερα από όλους, η διέγερση της κύστης, blood augmentation, η κυστεοπλαστική που είπαμε πριν, και εναλλακτικά επίσης δίνονται και άλλοι μικρότερες βαρύτητας θεραπευτικοί χειρουργικοί χειρισμοί με τους παράγοντες τους διογκωτικούς παρά την ουρήθρα, οι ταινίες και ο κολποανάρτησης, ο χρυσός κανόνας μέχρι πριν από 10 χρόνια. Συμπερασματικά, για να καταλήξουμε. Η αίσθησή μας είναι ότι η ασθενής δεν ολοκλήρωσε τον προεχειρητικό, αν θέλετε, έλεγχο, αν ήταν σκέψη για ένα χειρουργείο, για να λυθούν όλες τις απορίες. Εφόσον δεν είχαμε την αιτιολογική διάγνωση, δεν μπορούσε να δοθεί και κατάλληλη θεραπεία για τη συγκεκριμένη ασθενή, γιατί μιλάμε στις μέρες μας για εξατομικευμένη θεραπεία. Δεν έχουμε μια ασθενή με μεικτού τύπου ακράτεια και της δίνουμε τυφλοσούρτη μια θεραπεία γιατί λειτουργήσε σε μια προηγούμενη 65άρα. Μιλάμε πλέον ότι πρέπει ο κάθε παράγοντας από το ιστορικό να αξιολογηθεί ξεχωριστά. Δεν προσφέρθηκαν λοιπόν οι θεραπείες πρώτης γραμμής, όπως με πολύ μεγάλη έμφαση δίνουν οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν διερευνήθηκε ο τύπος ακράτειας στο έπακρο. Το να λέμε του μικρού τύπου ακράτειας δεν μας καλύπτει. Η νευροπάθεια έμεινε κάτι μετέωρο και νεφελώδες στο όλο ιστορικό. Και το υπολοιπόμενο μετά ούρησης πραγματικά δεν μπορούσε να εξηγηθεί. Όλα αυτά είχαν μια δυσμενή πρόγνωση
και η έκβαση από το χειρουργείο δεν ήταν αναμενόμενη. Πιστεύω λοιπόν ότι υπήρχαν δυνατότητες για άλλες προσεγγίσεις του θέματος, έστω και χειρουργικά. Και οι ασθενείς, για να μην έρχεται με αυτή την οργή, θα έπρεπε να ερμηνευτεί, να δοθεί πολύ μεγάλη έμφαση ότι εξ ορισμού μια ασθενής που έχει συμμετοχή με τον εξωστήρα, μια σταθή κίστη, όπως λέγαν παλιότερα, πριν αναθεωρηθούν οι όροι από την ICS, αυτή η ασθενής μπορεί και να μην έχει το αναμενόμενο αποτέλεσμα μετά το χειρουργείο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.